Λοιπόν, για να καλωσορίσουμε τώρα το καλεσμένο μας, για να έχουμε και ένα χρόνο να πούμε δύο πράγματα. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε το βουλευτή της Ένωσης Κεντρών και αντιπρόεδρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου, τον κύριο Μάριο Γεωργιάδη. Καλημέρα σας, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, κυρία Χαρίτου, καλημέρα, κύριε Παπασταματίου, και καλημέρα και στους ακρότες. Τι κάνετε, είστε καλά? Καλά είμαστε. Έτσι λέμε δηλαδή. Ναι, εντάξει, πρέπει να το λέμε για μετά να έχουμε. Μετά τα πρωτοφανή που ζήσαμε χθες στη Βουλή, θεωρούμε ότι κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια πρόοδος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και γενικότερα στον κοινοβουλευτισμό της Ελλάδος. Ναι. Πέρα από την πρόοδο που πρέπει να έχει αυτή τη χώρα. Αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Ναι, μια που λέμε τώρα για την πρόοδο, να σχολιάσετε. Αναφέρεστε για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο για το ΑΣΕΠ. Αναφέρομαι για το νομοσχέδιο που για πρώτη φορά στα χρονικά ξεκίνησε η ψηφοφορία και βλέποντας ο Προεδρεύων ότι δεν υπάρχει πλειοψηφία για να περάσει το σχέδιο νόμου, με τον εκπρόσωπο των ανέλων, ο οποίος δεν ήταν εντός της αιθούσης, ήταν ο μόνος που θα στήριζε αυτό το νομοσχέδιο, άρα 145 θα γινόντουσαν 151 τουλάχιστον επί της αρχής, αλλά στα άρθρα θα υπήρχε και πάλι πρόβλημα. Mm-hmm. Διέκοψε την ψηφοφορία, την ανέβαλε για σήμερα, κάτι το οποίο είναι παράβαση του κανονισμού, λέγοντας ότι θα ζητήσουν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, θα ζητήσει ονομαστική, έτσι ώστε να μπορέσει να καταφέρει με τους πρόθυμους ανεξάρτητους βουλευτές ή κάποιοι οι οποίοι θα θέλαν να στηρίξουν το εν λόγω σχέδιο νόμου, ώστε να περάσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει την πλειοψηφία η κυβέρνηση. Είναι η απόδειξη της μειοψηφούσας κυβέρνησης που μας κυβερνά αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να οδηγηθούμε. Άρα η ονομαστική ψηφοφορία είναι το κακό, γιατί δεν. Εδώ δεν φαίνεται κανένα. Δεν είναι η ονομαστική ψηφοφορία, κύριε Παπασταμαντίου. Αλλά. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να ξεκινάει μια διαδικασία. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει καν η διαδικασία της ψηφοφορίας. Mm-hmm. Θα έπρεπε το σώμα να ζητήσει, η πλευρά της συμπολίτευσης να ζητήσει να μην διεξαχθεί ψηφοφορία, να κάνει αίτημα ονομαστικής, να καταθέσει το αίτημα με τις υπογραφές όσων βουλευτών χρειάζονται, mm-hmm. έτσι ώστε να καταδεθεί η ονομαστική ψηφοφορία, να πραγματοποιηθεί η ονομαστική ψηφοφορία, να μην ξεκινήσει καν και να έρθουμε σήμερα, αυτό θα ήταν με βάση τον κανονισμό, και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα, να έρθουμε σήμερα και να ψηφίσουμε. Μάλιστα. Το παράλογο και η παράβαση του κανονισμού είναι ότι ξεκινάει η ψηφοφορία, αρχίζουν τα κόμματα όλα, οι εκπρόσωποι τους, γιατί ήταν βάση εισηγητών, να δηλώνουν την πρόθεση ψήφου, και όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσουν οι ΑΝΕΛ, δεν υπήρχαν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν θα περνούσε επί της αρχής το σχέδιο νόμου και θα έπρεπε να μην περάσει και να ξανασυζητηθεί από την αρχή. Αποφασίσαμε να διακόψουν την ψηφοφορία. Να αλλάξει η διαδικασία, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει με έναν άλλο τρόπο. Έτσι ακριβώς. Ξεκινάει η ψηφοφορία και την διακόπτουνε διότι βλέπαν ότι δεν περνάει το σχέδιο νόμου. Ναι. Αυτή είναι η παράβαση και το παράδοξο. Ναι. Ο κύριος Βαρεμένος, βέβαια, που προείδρευε, είπε ότι το 70ο άρθρο του κανονισμού μου δίνει αυτό το δικαίωμα. Δίνει το δικαίωμα να διακόψει τη συνεδρίαση, όχι την ψηφοφορία. Μάλιστα. Το δικαίωμα βάση του άρθρου, mm-hmm. του 70 που επικαλείστε του κανονισμού. Όχι, δεν επικαλούμε. Εγώ λέω ότι είπε ο κύριος Βαρεμένος. Με συγχωρείτε. Το αναφέρω, επειδή το είπε ο κύριος Βαρεμένος στη Βουλή. Κύριε Παπασταματίου, σωστά το αναφέρετε. Αυτό είναι το άρθρο που δίνει το δικαίωμα στον Προεδρεύων και γενικότερα και στα κόμματα να διακοπεί η συνεδρίαση και να πάμε σε ψηφοφορία εφόσον θα κατατεθεί αίτημα ονομαστικής την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Αυτό που δεν προβλέπεται μέσα στον κανονισμό είναι διακοπή της ψηφοφορίας επειδή βλέπουν ότι δεν περνάει το σχέδιο νόμου. Μάλιστα. Ήταν σαφές αυτό που είπατε. Ναι. Ναι. Για να πάμε γίνουμε λοιπόν. Τώρα στην, ναι, θα όχι. Είναι και αυτό μέρος. Είναι μείζον θέμα για να δούμε ότι δυστυχώς ο κοινοβουλευτισμός έχει καταπατηθεί. Δεν υπάρχει σεβασμός ούτε των βουλευτών. Βλέπουμε ότι έρχονται το ένα επίγον μετά το επόμενο και δεν υπάρχει καν συζήτηση. Δεν ακούμε τους φορείς. Παλιά πονεμένη ιστορία αυτή. Και θα έπρεπε να το έχουμε αλλάξει ήδη. Πολλών. Όταν έρχεται μια αριστερή κυβέρνηση όμως, η οποία λέει ότι εμείς συζητάμε με το λαό. Εμείς συζητάμε με τους. Θα θέλατε εσείς να είναι πιο αυστηροί στην τήρηση των διαδικασιών και των κανονισμών. Δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα τήρησης των διαδικασιών και των κανονισμών. Είναι θέμα συζήτησης και διαλόγου. Ναι.
ενίσχυσης του κοινοβουλίου. Μα οι διαδικασίες, αυτό, γι' αυτό έχουν προβλεφθεί, για να εξασφαλίσουν την ουσιαστική βάσανο πάνω στα ζητήματα. Μάλιστα, για να πάμε και στο ομόλογο, κύριε Γεωργιάδη, αυτό που εκδώσαμε χθες το πενταετές. Γιατί διαβάζω διάφορες προσεγγίσεις και θα θέλαμε και τη δική σας ως μια δοκιμαστική, έτσι, ένα δοκιμαστικό να δούμε τι κάνουν και οι αγορές, πώς μας βλέπουν. Σε άλλες χώρες, όπως διαφημίζει αυτή η κυβέρνηση ότι βγήκε από το μνημόνιο, που κατά εμάς σαν ένας κεντρών και κατά την πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν έχουμε βγει από το μνημόνιο, γιατί δεν έχουμε δει καμία διαφορά. Η χώρα μας είναι υποθηκευμένη, τουλάχιστον η δημόσια περιουσία μας, για τα υπόλοιπα 99 χρόνια. Μια διαφορά έχει, γιατί λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι, ας πούμε, για τον κατώτατο δεν είναι η ώρα, δεν αυτό, και η κυβέρνηση το κάνει. Εγώ δεν λέω αν το κάνει καλά ή κακά. Αυτό με το μνημόνιο δεν μπορούσε να το κάνει. Κύριε Παπασταματίου, αυτή είναι μια διαφορά. Για καλό, για κακό, θα μας πείτε εσείς. Η μόνη διαφορά είναι ότι ονομαστικά έχουμε βγει από το μνημόνιο. Ναι. Και εδώ έρχεται και η ουσιαστική διαφορά, ότι για να δανειστείς πρέπει να έχεις πολύ υψηλά επιτόκια. Δεν λέω ότι είναι καλύτερα να ήμασταν στο μνημόνιο. Mm-hmm. Προς Θεού, γιατί δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Λέω ότι δεν μπορούν να μας παρουσιάζουν ότι έχουμε βγει από ένα μνημόνιο. Τη στιγμή που, θα ξαναπώ, για 99 χρόνια είναι δεσμευμένη η δημόσια περιουσία μας, που έχουμε υποσχεθεί υψηλά πλεονάσματα μέχρι το 2060, που για να γίνει το οτιδήποτε πρέπει να ρωτήσουμε τους δανειστές, και υποτίθεται ότι θα βγαίναμε από το μνημόνιο και θα είχαμε μια αυτονομία. Τους δανειστές ρωτάμε, γιατί για τις 120 δόσεις, να σας υπενθυμίσω, επειδή χρησιμοποιήσατε τον κατώτατο μισθό, mm-hmm. και θα αναφερθώ και στον κατώτατο μισθό, τη γνώμη μας, γιατί σας ευχαριστώ που το αναφέρετε κιόλας, θα πω και δύο λόγια γι' αυτό. Για να γίνουν οι 120 δόσεις, ρωτάμε και δεν τολμήσαμε να ρωτήσουμε τώρα, γιατί μας είπανε μην το βάλετε στο τραπέζι. Άρα δεν υπάρχει καμία αυτονομία από την πλευρά της κυβέρνησης και από το μνημόνιο δεν έχουμε βγει. Και πάμε τώρα στην ουσιαστική ερώτηση που μου κάνατε. Μάλιστα. Βγαίνουμε στις αγορές με ένα επιτόκιο 3,6%, όταν άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία δανείζεται με 0,33%, η Ιταλία δανείζεται με 1%, η Ισλανδία δανείζεται με μηδενικό επιτόκιο, και εμείς πανηγυρίζουμε που βγαίνουμε στις αγορές με 3,6%, όταν η ίδια η κυβέρνηση είπε δεν πρόκειται να βγούμε στις αγορές με μεγαλύτερο επιτόκιο από 3,5%. Να μου πείτε, ναι, αλλά εμείς ξεκινήσαμε από το, ξεκινήσαμε από το 4,75, γιατί πρέπει κανείς και μέσα στο δικό του πλαίσιο αναφοράς να βλέπει κάποια πράγματα. Εσείς πιστεύετε ότι θα ήταν καλύτερο να μην το κάνουμε? Κύριε Παπασταματίου, δεν πάμε να δούμε, να συγκριθούμε και να κάνουμε συμψηφισμό πώς είχαμε πάει να βγούμε στο μνημόνιο επί κυβερνήσεως Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, που συμφωνώ ότι ούτε αυτές οι κυβερνήσεις είχαν κάνει σωστά πράγματα για τη χώρα. Να κάνουμε κι άλλο μας το χρόνο. Ότι τολμάμε να βγούμε στις αγορές με 3,6% και συμφέρει τη χώρα μας. Ποιος τολμάει να πάει να δανειστεί με αυτά τα χρήματα και να ανασάνει η οικονομία της χώρας? Με το που τα παίρνουμε αυτά τα λεφτά έχουν εξαφανιστεί. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και επειδή αναφέρατε και τον κατώτατο μισθό, ναι, να θυμίσω ότι τα 650 ευρώ τα οποία δίνονται καταρχάς είναι λιγότερα από αυτά που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση, γιατί είχε πει για 750 ευρώ. Τώρα την κατηγορούν γιατί έδωσε 11% αύξηση. Και να υπενθυμίσω. Ναι. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι, ναι. Να σας πω τι σημαίνει. Ναι. Ότι στην ουσία είναι 50 τα ευρώ τα οποία αυξάνεται ο κατώτατος μισθός. Μάλιστα. Όμως τα ουσιαστικά χρήματα που μπαίνουν στην τσέπη του Έλληνα πολίτη δεν θα είναι πάνω από 20 ευρώ. Να μην έπαιρνε δηλαδή, να μην γινόταν αυτή η αύξηση. Να γίνουνε, πρέπει να γίνει. Αλλά να σας πω όμως και κάτι άλλο επιπρόσθετο. Ναι. Αυτά τα χρήματα δεν δίνονται από το κράτος. Δίνονται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Επιβαρύνουν τον επιχειρηματία. Και για να μπορέσει ο επιχειρηματίας να αυξήσει τα χρήματα που δίνει στους εργαζομένους, ναι, θα πρέπει να έρθει και η ανάπτυξη. Και αυτό που προβληματίζει τον επιχειρηματία, αυτό είναι το του μισθού και ασφαλιστικές φορές. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Είναι το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο δεν μειώνεται. Μάλιστα. Γιατί στο τέλος της ημέρας ούτε τον επιχειρηματία συμφέρει αυτό, ούτε τον εργαζόμενο, γιατί θα πληρώσει περισσότερες φορές. Και πραγματικά το να πεις ότι... Άρα να ακολουθήσει, μείωση εισφορών όμως, που δεν είναι 20 ευρώ, αλλά δεν έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε.
το να βελτιώσεις την αγοραστική δύναμη 800.000 ανθρώπων σημαίνει ότι αυτά θα ξανακυκλοφορήσουν στην αγορά. Ήταν ηφαισιακό. Όχι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η ανεργία ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν θα αντέξουν κάποιες αυξήσεις υπό αυτές τις συνθήκες με τόσο υψηλή φορολογία. Και ή δεν θα μπορέσουν να αυξήσουν. Αυτό σημαίνει ότι τους, υπάρχει λάθος στόχευση. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, διαρθρωτικό. Το πώς έχει αναπτυχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση και σε ποιους τομείς στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Όταν φτάνει μέχρι και 70% οι φόροι και οι εισφορές για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, με το παράλογο του 100% προκαταβολή φόρου την επόμενη χρονιά. Λέτε λοιπόν ότι πρέπει να ακολουθήσει σημαντική μείωση των εισφορών σε αυτό το μέτρο του κατώτατου για να έχει αποτέλεσμα και να είναι θετικό. Μα πώς θα προσελκύσεις και επενδύσεις. Γιατί πρέπει να προσελκύσεις επενδύσεις. Δεν λέω το λέτε άσχημα. Να μειώσεις την ανεργία για να μπορέσεις να έχεις ουσιαστική απόδοση σε αυτή την αύξηση. Μάλιστα. Που καλώς θέλεις να κάνεις. Εννοείται ότι κάποια στιγμή πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Εννοείται ότι πρέπει να μπουν οι 120 δόσεις, να ανασάνει η οικονομία ακόμη και του ιδιώτη που χρωστάει στην εφορία. Φυσικά. Και δεν μπορεί να πληρώσει. Πρωτίστως του ιδιώτη. Η Ελλάδα χρωστάει στο δημόσιο. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού στο χρόνο, κύριε Γεωργιάδη, και ζητώ συγγνώμη. Και όταν λέω του ιδιώτη, δεν εννοώ μόνο του ιδιώτη επιχειρηματία. Mm-hmm. Εννοώ και του πολίτη. Του εργαζόμενου στον ιδιωτικό τομέα και αυτονούμε τον μπλοκάκι. Και θέλει να πληρώσει και δεν μπορεί. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιάδη. Την καλημέρα καλή μας. Σας μέρα. Καλημέρα και στους δυο σας. Λοιπόν.